πρώτη φορά που σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα ενός κόμματος ζητά από τον αρχηγό του να παραιτηθεί από την ηγεσία. Οι βουλευτές της Δημάρ συναντήθηκαν χθες το βράδυ με το Φώτη Κουβέλη. Η Νικηφούντα ήταν στο τηλέφωνο και του έστειλαν τελεσίγραφο «Φώτη παρετήσου». Μάλιστα πρότειναν για διάδοχό του τον Νίκο Τσούκαλη, ο οποίος όμως δήλωσε πως θα είναι υποψήφιος μόνον εφόσον ο Φώτης Κουβέλης αποφασίσει να αποσυρθεί. Ο Φώτης Κουβέλης ζήτησε χρόνο να το σκεφτεί και σήμερα το πρωί δήλωσε πως παραμένει υποψήφιος. Η κοινοβουλευτική ομάδα τη Δημάρ διαθέτει σήμερα 10 βουλευτέ, καθώ έχουν ήδη αποχωρήσει ο Σπύρο Λικούδη, ο Ριγόρη Ψαριανό, η Κατερίνα Μάρκου, ο Βασίλη Οικονόμου, ο Οδυσσέα Βουδούρη, ο Πάρη Μουτσινά και ο Γιάννη Μιχελογιανάκη. Νωρί το πρωί, στην τρίτη μέρα του συνεδρίου, ο γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα Δημήτρη Αναγνωστάκη ενημέρωσε του συνέδρου για την κίνηση των βουλευτών. Και τόνισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα διαφορετική υποψηφιότητα από την κοινοβουλευτική ομάδα, αφού ο Φώτη Κουβέλη θα είναι εκ νέου υποψήφιο. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν πραξικοπηματική, ούτε υπονομευτική. Δεν θεωρούμε του εαυτού μα πραξικοπηματίε και προδότε. Θεωρούσαμε ότι αυτή η κίνηση μπορούσε να συμβάλλει στην ενότητα τη παράταξη. Α σταματήσουμε εδώ, ενωμένοι μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα μα, που ορευόμαστε στι αποφάσει του συνεδρίου μα. Ο κύριο Κουβέλη πρέπει να παραμείνει. Κοιτάξτε, είναι γεγονό ότι χρειαζόμαστε μία αλλαγή. Αλλαγή και στη στρατηγική μα, αλλαγή και στο σχέδιο, αλλαγή και στα πρόσωπα. Υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχουμε μία άλλη εικόνα προ τα έξω και ω το επίπεδο τη φυσιογνωμία, τη πολιτική φυσιογνωμία, αλλά και στο επίπεδο των προσώπων. Άρα, είστε υπέρ του σώμα να αλλάξει ο κ. Κουβέλη. Αυτό λέμε. Να πάει η Δημαρ με άλλη ηγεσία. Ε, νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφή η απάντησή μου. Δηλαδή, τι άλλο Λάδει. να Άρα δεν είναι ερμηνεία.